即係點啊？即係突擊檢查，睇下有冇違禁品。嗱，監倉啲保安咧收到風咧就會突擊守倉。如果真係睇到有嘢，咁咧成個倉咧就揾幾件煙，夾埋啊揾個人認頭，交俾個老隻交差。咁認頭嗰個收幾多？都兩件㗎，不過要坐水記喎。你好熟啊？點會唔熟咧呢啲嘢？喂，做咩？搞咩？哦，入豬咯。入邊度？入落碌嘢度咯。哎呀，我講技巧嘅。喂，你可以叫佢特登幫你訂咗一粒㗎。玩嘢。喂。Αγαπητοί φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο χρονόμετρο. Με λένε Πάνο, μου αρέσουν τα ρολόγια και σήμερα θα δούμε ένα θεματάκι το οποίο μου το είχε κάνει. Το είχαμε κάνει σαν συζήτηση σε εισαγωγικά κάτω στα comments ενός άλλου βιντεάκι για ρύθμιση χρονογράφου. Λοιπόν, για αυτό το βιντεάκι είναι υπεύθυνος ο Ρουά Ματ, να τον ευχαριστήσω. Και γι' αυτό το λόγο κάνω το βιντεάκι σήμερα. Πριν προχωρήσω για το βιντεάκι, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα γκρουπάκι στο Facebook. Άρχισαν να μαζεύονται αρκετά άτομα που έχουν αρκετές γνώσεις μέσα. Είναι λάτρεις με τα ρολόγια. Άμα είστε κι εσείς ένας από αυτούς, είστε καλοδεχούμενοι, αλλάζουμε πληροφορίες, Χριστούγεννα έρχονται, όλο και κάποιος αγοράζει κανένα ρολογάκι, βλέπουμε τι αγοράζει ο καθένας. Μην το ξεχνάτε αυτό και επιπλέον μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και ένα like θα με βοηθούσε αρκετά για να προχωρήσω περαιτέρω. Και επίσης, ό,τι σχόλια έχετε είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα για μένα και για το κανάλι. Λοιπόν, τα είπαμε και αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Τα συγκεκριμένα 4 ρολόγια έχουν 2 κοινά χαρακτηριστικά. Όλα έχουν χρονογράφο αναλογικό, είναι quartz και όλα είναι ξεριθμισμένα. Θα σας πω 3 τρόπους πώς να ξεκινήσετε τη ρύθμισή τους και πιστεύω ο τρίτος είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος είναι να ψάξουμε που έχουμε βρει το κουτί από το ρολόι. Συνήθως μέσα στο κουτί υπάρχουν οδηγίες χρήσεως. Μπορούμε να πάρουμε τις οδηγίες χρήσεως. Να το ανοίξουμε. Συνήθως θα είναι σε ξένη γλώσσα, αλλά τις περισσότερες φορές μπορούμε να το, δεν έχει σημασία, υπάρχουν ας πούμε αυτές οι ζωγραφιές που μπορούν να μας εξηγήσουν πώς να χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά και πώς να ρυθμίσουμε το ρολόι. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, θέλει υπομονή, διάβασμα και καλή τύχη να βρεις το κουτί που κάπου συνήθως τις περισσότερες φορές το πετάμε σε κάποια γωνία ή το μπορεί να το πετάξουμε και στα σκουπίδια και μετά λέμε όχι, γιατί το πετάξαμε. Δεύτερος τρόπος είναι να μπούμε μέσα στο Google. G! G! Double O! Double O! G! G! L! L! E! E! Γουοτζάλ! Να πάρουμε το ρολόι, να δούμε τη μάρκα. Το μοντέλο του ρολογιού να το βάλουμε στα αγγλικά και να ζητήσουμε το manual ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τις οδηγίες και να το ρυθμίσουμε, το οποίο είναι χρονοβόρος. Και τρίτο και καλύτερο είναι να μπείτε στο YouTube, να πατήσετε χρονόμετρο που το έχετε κάνει ήδη, να βάλετε ρύθμιση quartz χρονογράφου και όπως κάνετε να βρείτε το βιντεάκι μου. Συγχαρητήρια, βρήκατε τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, και αφού εξηγήσαμε αυτούς τους 3 τρόπους, πάμε να δούμε τον τρίτο τελευταίο, που κατά τη γνώμη μου βασικά να πω ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί στην αγορά. Ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Τώρα μιλάμε για quartz
μηχανισμούς. Αυτόματοι μηχανισμοί χρονογράφοι είναι πολύ πιο πολύπλοκοι και συνήθως χρειάζονται κάποιον σπεσιαλίστα, ρολογά, για να μπορέσει να τα βάλει πίσω πάλι στη θέση τους, να τους ξαναρυθμίσει δηλαδή. Αλλά τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πάρουμε αυτό το κινέζικο το ρολόι. Okay. Βλέπουμε, μισό λεπτό. Βλέπουμε ότι ο χρονογράφος, κάτσε λίγο, να πάρουμε τους δείχτες από μπροστά. Λοιπόν, ο χρονογράφος, ξεκινάμε το πάνω δεξιά, το πατάω, βλέπουμε ξεκινάει ο δείχτης εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι στη θέση 1. Θέλω να πατάω για να το μηδενίσω. Δεν έρχεται στη θέση 0 εδώ πέρα. Ούτε και αυτό ακριβώς στη θέση 60. Οπότε τι κάνω. Πάνω όλοι οι quartz μηχανισμοί έχουν έναν τρόπο για να ρυθμίσεις. Τώρα σε αυτό το κινέζικο. Αυτή είναι 24 ώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτά τα δύο του χρονογράφου. Λοιπόν, άμα πατήσω το πάνω δεξιά. Έλα. Το κάτω δεξιά, βλέπουμε ότι μετακινείται ο κάτω δείχτης. Και άμα το πατήσω συνέχεια, βλέπουμε ότι ο πάνω αριστερά μετακινείται μαζί. Οπότε τώρα περιμένω να κάνει μια πλήρη περιστροφή αυτός ο δείχτης, για να το βάλω ακριβώς στη θέση 60, και αυτό να το βάλω στη θέση 60 πάλι. Άντε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα έχω φτάσει πολύ κοντά στη θέση 60 και θέλω να είμαι προσεκτικός για να δω πού θα το μηδενίσω. Βλέπω ότι δεν χρειάζεται ακόμα μια περιστροφή. Και μόλις το έχω βάλει στη θέση 60. Τώρα πατάμε το χρονογράφο. Και δουλεύει κανονικά. Πάει αυτό. Το ρυθμίσαμε. Άλλος μηχανισμός. Βλέπουμε αυτό. Πατάμε, κάτω είναι ο δευτεροδείκτης, ο κεντρικός δευτεροδείκτης είναι ο χρονογράφος, πατάμε το πάνω δεξιά, βλέπουμε, δεν είναι ούτε εδώ ακριβώς, ούτε εδώ ακριβώς, ούτε αυτό είναι ακριβώς. Οπότε, τραβάμε την κορώνα στη θέση 2, για να δούμε το πάνω δεξιά κουμπί τι κάνει, μετακινεί τον πάνω αριστερά υποδείκτη. Να το βάλουμε στη θέση 0. Να δούμε το κάτω δεξιά, κάνει τίποτα. Τίποτα. Για να το βάλουμε στην πρώτη σκάλα της κορώνας, το μετακινήσαμε μια σκάλα. Οπ, μετακινείται ο πάνω δεξιά. Ακόμα ένα. Okay. Για να πατήσουμε το κάτω και τώρα μπορούμε να για να το πατήσουμε τώρα ωραία, ρυθμίστηκε και αυτό. Άλλο Ρουαμάτ, σε θυμίζει τίποτα αυτό το ρολόι? Λοιπόν, αυτό ήταν τέτοιο ρολόι, είχε και ο Ρουά Ματ. Έτυχε να έχουμε ακριβώς το ίδιο.
Και αυτό το ρολόι ήταν ο λόγος που κάναμε τη συζήτηση. Λοιπόν, τραβάω την κορώνα στη δεύτερη θέση, πατάω το πρώτο του κουμπί, τι κάνει. Βλέπω ο κεντρικός δευτεροδείκτης μετακινείται. Τον πατάω αρκετά. Τον πάω εκεί. Για να δούμε κάτι, μετακινείται τίποτα άλλο. Μετακινείται ο πάνω δεξιά υποδείκτης. Το πατάω και αυτό. Πάω στην πρώτη θέση. Πατάω το κάτω, μετακινείται αυτό. Ο πάνω αριστερά δείκτης των λεπτών. Οπ. Να το, τώρα το βάζω να δουλεύω κανονικά. Πάει και αυτό, το ρυθμίσαμε. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Λοιπόν, στο τελευταίο από ό,τι έκανα την εργασία μου, είδα ότι το μόνο που μπορείς να ρυθμίσεις εδώ πέρα είναι ο κεντρικός δευτεροδείκτης. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τον πάνω αριστερά μερικό δείκτη των λεπτών. Κάτω έχει το δευτεροδείκτη που δουλεύει για να βλέπεις τα δευτερόλεπτα της ώρας και έχει 24 η ώρα πάνω δεξιά. Λοιπόν, τραβάω την περώνη στη δεύτερη θέση, κρατάω, άμα το πατήσω βλέπω δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να το κρατήσω γύρω στα 5 δευτερόλεπτα και μετά μπορώ να μετακινήσω τον κεντρικό δευτεροδείκτη. Είναι κεντρικά, ναι. Και έτσι το ρύθμισε αυτό. Ο κάθε μηχανισμός πάει και αυτό. Να το πατήσουμε, ωραία, πάει και αυτό. Λοιπόν, πολλοί μηχανισμοί. Ο τρίτος τρόπος είναι να πειραματιστείτε λίγο μόνοι σας. Σας έδειξα λίγο την ιδεολογία, πώς να πειραματιστείτε. Τραβάτε την κορώνα, πατάτε του πάνω δεξιά, κάτω αριστερά, βλέπετε τι συμβαίνει. Μπορεί να χρειαστεί να το κρατήσετε 5 δευτερόλεπτα το πάνω δεξιά, το κάτω αριστερά με την πρώτη θέση. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Τώρα σωστή λάθος, θα το κρίνετε εσείς. Πειραματιστείτε με το ρολόι σας, έτσι το γνωρίζετε και καλύτερα. Ελπίζω το βιντεάκι αυτό να σας φάνηκε χρήσιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Και ως το επόμενο βιντεάκι και την επόμενη φορά, γεια σας!